Ευρεία συζήτηση πραγματοποιήθηκε το πρωί τη Τρίτη στο μονομολέσπο το Δικείο Καβάλα. Η αίτηση η έκδοση ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσε η εταιρεία Ελληνικά Χημικά και Λοιπάσματα, ΕΛΦΕ, κατά τη δημόσια επιχείρηση αερίου και με αίτημα να μην κοπεί η παροχή φυσικού αερίου στη βιομηχανία φωσφορικών λοιπασμάτων, παρόλο που το ληξιπρόθεσμο χρέο τη εταιρεία ανέρχεται ήδη στα 106,7 εκατομμύρια ευρώ. Η πλευρά τη ΕΛΦΕ ισχυρίστηκε ενώπιον τη έδρα του δικαστηρίου ότι η ΔΕΠΑ κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά την οποία και εκμεταλλεύεται για να επιβάλλει ιδιαίτερα υψηλέ χρεώσει τη που αν κλείσει τη στρόφιγγα. Το εργοστάσιο των λιπασμάτων δεν θα μπορεί να λειτουργεί αφού δεν θα έχει τη δυνατότητα να προμηθευτεί φυσικό αέριο από άλλον πάροχο. Η πλευρά τη ΔΕΠΑ απέκρουσε αυτόν τον ισχυρισμό, υποστηρίζοντα ότι η ΕΛΦΕ μπορεί να προμηθευτεί από αλλού το φυσικό αέριο που χρειάζεται και πω σε καμία περίπτωση δεν μπορεί το επιχειρηματικό ρίσκο να μεταβιβάζεται στι πλάτε αλουνού αφού το χρέο τη ΕΛΦΕ προ τη ΔΕΠΑ είναι ήδη υπέρογκο και ολοένα αυξάνεται, δίχω να υπάρχουν εξασφαλίσει αλλά ούτε και διαφαινόμενη προοπτική απομείωση του. Η ακροματική διαδικασία διήρκησε πλέον των 4 ωρών. Υπέρ τη 10 παραστάθηκαν 4 δικηγόροι Αθηνών. Υπέρ τη ΕΛΦΕ πραγματοποίησαν πρόσθετε παρεμβάσει και όλε οι εταιρείε που αστεροποιούνται στι εργοστάσει τη Νέα Καρβάλλη, δηλαδή η PFIC, η Λιπάσματα Νέα Καρβάλλη, ακόμα και η Εραγρολήπη, η οποία σταμάτησε τη δραστηριότητά τη στι 31 Δεκεμβρίου 2016. Η απόφαση του Δικαστηρίου Επιτεσφαλιστικών το Μέτρων αναμένεται σε περίπου έναν με δύο μήνε από σήμερα. Μέχρι τότε συνεχίζει να ισχύει προσωρινή διαταγή, την έκδοση τη οποία είχε πετύχει η ΕΛΦΕ στι 11 Ιουλίου 2017. Πιο συγκεκριμένα, το Δικαστήριο όρισε ότι διαδρομή τη εβδομαδία κατανάλωση φυσικού αερίου μπορεί να γίνεται με προσκόμιση με τεχνολογημένων επιταγών, αρκεί αυτέ να είναι έκδοση πελατών τη ΕΛΦΕ και όχι δικέ τη, αλλά ούτε και συνδεδεμένων εταιριών.